και τις ασθένειες που οφείλονται σε άλλους, αν οφείλονται σε άλλους λόγους. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον γιατρό και πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε και εσείς τη συζήτηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Θα δούμε λίγο αργότερα. Θέλω να ξεκινήσουμε, γιατρέ, γιατί έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση καταγραφή. Θα μας πείτε εσείς, εμείς, ξαναλέω, δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε επιστήμονες, δημοσιογράφοι είμαστε, τα καταγράφουμε. Για να μας πείτε σε λίγο πώς έχουν επανεμφανιστεί, έχουν επανέλθει, έχουν αναζωοποιηθεί ασθένειες λόγω του προβλήματος της μετανάστευσης. Θα μας τα πείτε σε λίγο αναλυτικά και ποιες είναι αυτές οι ασθένειες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε την άμεση επικαιρότητα, το βίντεο με τα επεισόδια που έγιναν ξημερώματα με τους παράνομους μετανάστες στον Ελαιώνα. Δείξαμε ένα τμήμα χθες, να δούμε νεότερα στοιχεία, νεότερο βίντεο σήμερα. Συγκλονιστικό, πάμε. Αυτό είναι από τα όσα έγιναν ξημερώματα στον Ελαιώνα, τα πήγαν τα μάτια να τους απομακρύνουν, και θα δούμε και το επόμενο βίντεο, το βίντεο 6 παρακαλώ, τη στιγμή που χτυπούν κτίριο της δομής οι παράνομοι μετανάστες που αρνούνται να απομακρυνθούν. Αυτά λοιπόν στον Ελαιώνα, ξημερώματα πριν από λίγες ώρες, κύριε Γάκη. Ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Γάκη. Να πάρουμε ένα σχόλιο για να δούμε και από την Πάτρα κάτι, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ας τα έκαναν αυτά στη Σαουδική Αραβία ή στην πατρίδα τους, αν τολμούσαν. Αυτό θα πω μόνο. Είναι προσβολή για την χώρα η οποία τους υποδέχεται και τους περιθάλπει και τους φιλοξενεί ακριβώς, αυτά τα οποία γίνονται. Και το να βγαίνουν στις κάμερες πίσω από τους ρεπόρτερ και να κάνουν το σήμα του κοψίματος του λαιμού ή τα σύμβολα των γκρίζων λύκων κλπ. Είναι απαράδεκτα, δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την αίσθηση του φιλοξενούμενου, δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι υποκινούμενοι και υποκινούνται, σας το λέω ξεκάθαρα, από τις ΜΚΟ, οι οποίες είναι καθαρά δουλεμπορικές οργανώσεις, και απορώ και εξίσταμε με την ανοχή που δείχνει η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη προς αυτές τις ΜΚΟ, κάποιες από τις οποίες αποδείχθηκε ότι ασκούσαν και κατασκοπία. Έτσι, τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Εγώ ως γιατρός είμαι υποχρεωμένος να περιθάλψω λόγω της βάσης της ηθικής και της δεοντολογίας όλους ίσα. Είτε Έλληνες, είτε μετανάστες, είτε λαθρέως εισερχόμενους, είτε ανθρώπους οι οποίοι ζητούν τη βοήθεια διότι υπάρχει πόλεμος στη χώρα τους, είμαι υποχρεωμένος να τους βλέπω τα ίσα. Αλλά υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες οφείλουν να κάνουν το έργο τους για το οποίο τους πληρώνω. Το τονίζω, τους πληρώνω και τους πληρώνετε κι εσείς. Πάμε να δούμε ένα βίντεο τώρα πάνω σε αυτό ακριβώς, που δείχνει ποια είναι μια συνηθισμένη τακτική με την οποία παράνομοι μετανάστες προσπαθούν να μπουν στη χώρα μέσα από τις νταλίκες. Πάμε να το δούμε. Άντε μπράβο. Τι εντάξει. Άντε μπράβο. Εδώ βρήκε να κάτσει. Α, δούμε, βρούμε κάτι. Θα βρούμε κάτι σε αυτό το κίνητο. Φιλαράκο, εκεί θα καθίσεις. Τι έφυλε, εκεί θα κάτσεις. Αγόρι. Αγόρι, εκεί θα καθίσεις. Έλα, ρε, κατέβα, ρε. Άντε μπράβο. Τι εντάξει. Άντε μπράβο. Εδώ βρήκες να κάτσεις. Άντε, κατέβα κάτω, φύγε. Άντε σου κάνω. Άντε μπράβο.
Άντε πρα. Το κάναμε στο Αφγανιστάν αυτό, θα μας κρεμάγατε ανάποδα. Από το λιμάνι της Πάτρας, Άρη, είναι το βίντεο που είναι αντιπροσωπευτικό. Μπαίνουν στην Νταλίκα. Αν έπιαναν τον οδηγό με τον, παράνομο μετανάστη στο φορτηγό, θα κατέστηκαν το φορτηγό, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είχε κίνδυνο να χάσει την περιουσία του. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Εντάξει, οι τελωνιακοί πάντως στην Πάτρα ξέρουν ότι αυτό είναι ένα κόλπο μέχρι να μπει το φορτηγό στο λιμάνι. Αλλά έχουμε πολλά τέτοια, όπως το λένε. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι που με εξόργησε στο βίντεο που δείξαμε προηγουμένως και που με ευγένεια έκανε την κριτική του ο κύριος Γάκης. Αυτοί που πέταγαν πέτρες στην περιουσία μου, γιατί εκεί που έμεναν, το πλήρωσα εγώ, εσύ, ο κύριος Φωτόπουλος και οι χιλιάδες που μας ακούνε, το χέρι του θέλει κόψιμο από τη ρίζα. Εάν εγώ πήγαινα στο σπίτι του στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, δεν ξέρω πού έμενε αυτός που το φιλοξενήσαμε εδώ, που φτύσαμε αίμα να τα αγοράσουμε αυτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα με αποκεφάλισε στην πλατεία του. Τη κεντρική οδού του Αφγανιστάν. Αλλά, και η αστυνομική. Ένα τώρα, λεπτό, Αντρέα μου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σχήμα λόγου. Καλά, δεν λέω να το κόψουμε. Καλά, προφανώς, βρε Αντρέα μου. Σχήμα λόγου. Στην Ελλάδα δεν κόβουμε. Σχήμα λόγου, βρε Αντρέα μου. Το δικό μου χέρι. Το δικό μου χέρι θα μου το κόβανε, όχι με σχήμα λόγου όμως. Λέω τώρα, οι αστυνομικοί που πήγανε χτες, οι κακοί αστυνομικοί, τι πήγαν να κάνουν. Πήγαν να ελευθερώσουν μία δομή για όποιο λόγο πρέπει να την ελευθερώσουν. Για το Μητσοτάκη, Αντρέα μου, κύριε Φωτόπουλε, κύριε Γάκη, μύρια όσα μπορούμε να πούμε, ανίκανος, αν θέλει να σε ό,τι θέλετε. Αν κάθε φορά όμως δείχνουμε ένα αστυνομικό που πήγε και βάρεσε κάποιον, που καταστρέφει την περιουσία που το φιλοξενώ, από πού και ως πού ρε παιδιά, στην περιουσία μου που το φιλοξενώ, έρχεται να μου τη σπάσει, αντί να είναι γονατιστός και να λέει χίλια ευχαριστώ το δευτερόλεπτο που του δίνουμε ψωμί και τρώει, επίδομα, σπίτι να μένει. Πάνε οι φαντάροι και σκουπίζουν τα ούρα του. Αντί να μας πει χίλια ευχαριστώ, πάει να σπάσει την περιουσία μας. Πηγαίνει οι αστυνομικοί που πήγαν να τους δίνουν. Ρωτάω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, έχει μεγάλη σημασία να το δούμε, γιατί έως τώρα υπήρχε γενικά η αντίληψη ότι προέρχονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από ευρωπαϊκά κονδύλια τα χρήματα για τη συντήρηση, για την διατροφή κλπ. Των ανθρώπων αυτών. Ο χάρτης, κύριε Φωτόπουλε, ο οποίος θα δούμε τώρα, ο πίνακας. Έχω διαβάσει τον προϋπολογισμό, είναι, εγώ δεν χρειάζεται. Είναι από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα από τα κονδύλια, έτσι. Τι λέτε? Και αυτό είναι ένα από τα κονδύλια. Αυτό είναι ενδεικτικό. Να αυτό πούμε, είναι ενός Υπουργείου. Να πούμε λοιπόν τον αριθμό, για να δώσουμε το μέτρο, κύριε Φωτόπουλε, ότι τα 414 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 564 εκατομμυρίων ευρώ που δίνονται σε αιτήσια βάση είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα 414 από τα 514, τα 4 πέμπτα περίπου, επαναλαμβάνω. Είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Διαβάζετε τον πίνακα ο οποίος λέει Εθνική Άμενα και Μεταναστευτικό. Στον προϋπολογισμό κάθε Υπουργείου όπως κατατέθηκε στη Βουλή υπάρχει κονδύλι το οποίο είτε φανερά είτε κρυφά αφορά το μεταναστευτικό. Τι να κάνουμε. Στο Υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει κονδύλι. Αυτά δεν έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Στο Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν αυξηθεί τα έσοδα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Αφορούν την κατασκευή των μπροκάτ. Ένα δισεκατομμύριο το χρόνο στοιχίζει μόνο η τροφή τους. Αυτό το παραμύθι, Αντρέα μου, ότι τα λεφτά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το παραμύθι των ΜΚΟ. Για να μην μιλάει κανένας. Όχι. Το λέει πολύ όρθα ο κ. Φωτόπουλος. Τα χρήματα είναι από τον ελληνικό λαό. Πιέζει ο χρόνος, Άρη. Παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Γάκη. Για να δούμε λοιπόν, τα είδαμε αυτά, δεν έχει νόημα κύριε Γάκη να μείνουμε σε αυτό. Πάμε για το, να δούμε το θέμα του άρθρου σας, τα στοιχεία που έχετε παρουσιάσει, που έχετε καταγράψει. Εμείς τα συμπυκνώσαμε σε 2-3 κάρτες εδώ, για να μας εξηγήσετε κατά τη δική σας άποψη τι σχέση υπάρχει του ενός θέματος με το άλλο. Οι ασθένειες δηλαδή που επανεμφανίζονται με την παράνομη μετανάστευση. Να δούμε λοιπόν. Οι ασθένειες λοιπόν που είτε εμφανίστηκαν στην Ευρώπη για πρώτη φορά λόγω της παράνομης μετανάστευσης, ερώτημα εδώ θα μας πείτε εσείς, είτε επανεμφανίστηκαν, είναι αφενός μεν η λίμωξη με HIV και διπλήρης κλινική του, εκδήλωσή του, το AIDS δηλαδή, το γνωστό μας AIDS, που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα σε μεγάλη μερίδα Αφρικανών μεταναστών, κυρίως από την Κεντρική Αφρική. Η ανθεκτική φυματίωση λόγω ατελούς θεραπείας, νόση
που ήταν ξεχασμένες, όπως η ψώρα που είναι υπερμεταδοτική, η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου και ο δάγκιος πυρετός. Και πάμε παρακάτω. Ο εφιάλτης της πολιομελίτιδας που επανέκαμψε στο Λονδίνο και μπορεί να συνδέεται με μετανάστες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο και αφορούν γυναίκες και άνδρες που έρχονται σε επαφή με τον γηγενή πληθυσμό, η επιδημία της ηλαράς που εμφανίστηκε σε ευρωπαϊκή χώρα, στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Γάκη, αυτό προέρχεται από τα δικά σας στοιχεία, από τη δική σας έρευνα. Δώστε μας περισσότερα στοιχεία για να καταλάβουμε κι εμείς. Δεν είναι μόνο αυτά. Από πολύ νωρίς, από την πρώτη δεκαετία του 2000, τότε που διοικούσα το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με έγγραφα μου είχα ενημερώσει το Υπουργείο, γιατί είχα την ευθύνη του κέντρου AIDS της Βορείου Ελλάδος. Εγώ υπέγραφα τα ανώνυμα δελτία για να ξεκινήσουν οι ασθενείς με την αγωγή, την πρέπουσα αγωγή. Η οποία χορηγείται προς όλους. Είτε Έλληνας είτε μη Έλληνας, και το κόστος της είναι πολλές χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Είναι πολύ ακριβή η αγωγή του AIDS. Αλλά πολύ σωστά χορηγείται προς όλους. Είχα λοιπόν μιλήσει με ανθρώπους και είχα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κύμα φυγής από την Κεντρώα Αφρική, από την υποσαχάρια Αφρική, όπου σε ορισμένες χώρες η συχνότητα του AIDS έφτανε το 40%. Νιγηρία. Το 40%. Δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχε πρέπουσα φροντίδα και οι άνθρωποι έψαχναν να βρούνε κάποια ελπίδα να ζήσουν λίγο παραπάνω και οδηγούνταν στην λαθρέα μετανάστευση. Είχα ενημερώσει λοιπόν ότι πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα να διαγνώσκεται αυτό με την είσοδο, διότι ακόμα και με την έλλειψη μέτρων προφύλαξης και ενημέρωσης, αλλά και πρώιμης θεραπείας προς αυτούς τους ανθρώπους, η οποία ελαττώνει τη μεταδοτικότητα ή σταματά τη μεταδοτικότητα του AIDS, υπήρχε κίνδυνος για τον ελληνικό πληθυσμό. Είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, τον οποίο δεν μπορείς να τον αποκλείσεις και οφείλεις να οργανώσεις έτσι την υποδοχή αυτών των ανθρώπων σε κλειστές δομές για ένα χρονικό διάστημα, όπου θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο. Αυτοί καταστρέφουν, ξέρετε, και ακόμα και τα φυλάδια εμβολιασμού, και δεν μπορείς να βασιστείς τα όσα σου λένε αν έκαναν εμβόλια ή λαράς, παροτίδητος, τα παιδικά εμβόλια, ή αν έκαναν εμβόλια υπατήτηδος και ούτω καθεξής όλων των μεταδοτικών νοσημάτων. Δεν μπορείς να βασιστείς, γιατί δεν μπορείς να το διαγνώσεις χωρίς να κάνεις ακτινογραφία θώρακος και ειδικές εξετάσεις, αν είναι φορείς φυματίωσης, αν έχουν ανθεκτική φυματίωση, αν έχουν ανοιχτή φυματίωση και μεταδίδουν. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, σε μια ορθά δομημένη και οργανωμένη πολιτεία, λύνονται στις κλειστές δομές υποδοχής των προσφύγων. Θα θυμίσω ότι από τις αρχές ακόμα του προηγούμενου αιώνα, οι Έλληνες μετανάστες που πήγαιναν στις ΗΠΑ έμεναν 40 μέρες σε καραντίνα. Δεν το λέμε καραντίνα, λέμε χώρος υποδοχής σήμερα. Είναι πιο ευνοϊκός όρος, αλλά είναι κατ' ουσία το ίδιο θέμα, μέχρι ότου να διαπιστώσουμε ότι δεν μεταφέρουν μεταδοτικό νόσημα, και αν μεταφέρουν μεταδοτικό νόσημα είναι προς όφελός τους, και δεν μπορώ να καταλάβω την άρνηση των ΜΚΟ που τους συνοδεύουν και το ότι εγείρουν θέμα ανθρωπιστικό. Μα είναι ανθρωπιστικό θέμα να θεραπευτούν, να διαγνωστούν. Είναι ανθρωπιστικό θέμα να διαγνωστούν και να βοηθηθούν. Εδώ έχουμε φτάσει να ακούμε τα παράλογα. Ότι δεν επιτρέπεται να ελέγξουμε τον ασθενή. Δεν επιτρέπεται να ακουμπήσουμε τον λαθρέο συσερχόμενο. Και βέβαια η πραγματικότητα μας έχει επιβεβαιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Με ρώτησαν κάποτε στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 90, ήμουν ακόμα στο ΑΧΕΠΑ, για τα νεοεμφανιστέντα τότε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και τους είπα, προς μεγάλη μου λύπη, ο ιός, σας λέω, ότι ήρθε για να μείνει. Και έμεινε, αγαπητοί. Και συνεχίζει το ίδιο και ίσως και περισσότερο με μεγαλύτερη ένταση την πορεία του, διότι έχουμε και την ανικανότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την έγκαιρη κονοποκτονία. Τα κουνούπια πρέπει να σκοτωθούν όταν είναι στο νερό, όχι όταν βγούνε και αρχίσουν να πετάνε. Καθυστερούν οι διαγωνισμοί, καθυστερούν, είναι η ευθυνοφοβία, είναι η ολιγαρία των περιφερειών, ακριβώς με αποτέλεσμα όταν θα γίνουν οι αεροψεκασμοί να είναι πολύ αργά.
Και βέβαια γι' αυτό βλέπουμε συνεχώς κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι πολλά τα νοσήματα, δεν είναι μόνο αυτά που σας λέω. Σας λέω ας πούμε τη λέπρα. Και εκεί επίσης είναι ένα πολύ κακό στοιχείο το ότι έχει επιβληθεί σε όλους να μην αναφέρονται ότι αυτά τα σπάνια νοσήματα εμφανίζονται σε μετανάστες. Δεν τους στιγματίζει. Μάλιστα. Πάντως, επειδή αναφερόμαστε στις ασθένειες, η πολιτεία να πάρει μέτρα προς αυτή την ομάδα. Είναι ομάδα υψηλού κινδύνου και προς Θεού, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Δεν ξέρουμε αν μεταδόθηκε η λέπρα, η οποία εμφανίστηκε, θυμάστε πριν λίγο καιρό, ήταν πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρουμε, διότι έχει ένα χρόνο υπόσταση 20-25 χρόνια. Αντιληφθείτε λοιπόν, ας αντιληφθούν αυτοί οι κύριοι που φωνάζουν και αντιδρούν στις κλειστές δομές και οι οποίοι δεν θέλουν δομές οι οποίες να λειτουργήσουν σωστά με περιορισμό, με ελέγχους, με θεραπείες, με εμβολιασμούς. Μάλιστα, μια και λέτε για τα εμβόλια, κύριε Γάκη, ο χρόνος μας πιέζει. Στη χώρα μας. Θέλω να πάρω ένα σχόλιο για το θέμα του κορονοϊού, του COVID, της καταγραφής, αφού δούμε δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα που αφορά εμάς, δηλαδή το εσωτερικό, είναι από την Καθημερινή Δημοσίευμα, το οποίο αναγνωρίζει, περιγράφει δηλαδή, πως στο Λαϊκό, μελέτη του Λαϊκού, να δούμε παρακαλώ το δημοσίευμα, τον τίτλο του δημοσίευματος, μελέτη στο Λαϊκό αποδεικνύει ότι ο θάνατος πολλών θετικών στον κορονοϊό ασθενών στην κλινική COVID του νοσοκομείου οφειλόταν τελικά σε άλλο νόσημα και όχι στον SARS-CoV-2, στον COVID. Το 47,6% των θανάτων είναι με COVID και όχι από COVID. Καθημερινή παρακαλώ, το ένα κομμάτι. Και το άλλο, για να μας τα σχολιάσετε μαζί κύριε Γάκη, ένα ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάστηκε από ελληνικό κρατικό κανάλι, δηλαδή από την ΕΡΤ, έτσι, πώς προσπαθεί να πείσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τους εμβολιασμένους είναι προς όφελος των ανεμβολίαστων. Η πλήρης παράκρουση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ θα μας το βοηθήσετε εσείς, κύριε Γάκη. Για να δούμε και το βίντεο 12. Κοιτάξτε. Να δούμε το βίντεο. Εμβολιασμένοι εργαζόμενοι καλούνται να φορούν μάσκα για την προστασία των ανεμβολίαστων, κάλλη. Αίσθηση λοιπόν προκαλεί η οδηγία της αρμόδιας αρχής για την ασφάλεια των εργαζομένων που ζητά από τους εργαζομένους και τους εργοδότες, από τους εργοδότες να ζητούν από τους εργαζομένους, για να το πούμε πιο σωστά, που είναι εμβολιασμένοι να φορούν μάσκα ώστε να προστατεύονται οι ανεμβολίαστοι συνάδελφοί τους και οι πελάτες. Το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι εμβολιασμένοι καταναλωτές όταν επισκέπτονται τα καταστήματα. Αυτή η οδηγία έρχεται καθώς αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων. Κύριε Γάκη. Ναι, εν μέρει είναι σωστό αυτό. Εν μέρει είναι σωστό. Εάν ο εμβολιασμένος νοσεί και νοσεί με χαμηλότερα συμπτώματα, δεν πάβει να μεταδίδει. Και μάλιστα μεταδίδει πολλές φορές και πιο επικίνδυνα, διότι η νόσησή του γίνεται από στέλεχος. Ναι, αλλά δεν παρουσιάζεται έτσι εδώ, κύριε Γάκη. Παρουσιάζεται ότι οι εμβολιασμένοι αναλαμβάνουν κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνουν οι ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο δεδομένο. Οι ανεμβολίαστοι όταν νοσήσουν έχουν συμπτώματα. Μένουν στο σπίτι. Μπαίνουν καραντίνα από μόνοι τους. Ο εμβολιασμένος με τους προηγούμενους ιούς, όχι με το τελευταίο στέλεχος, με το τελευταίο στέλεχος τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι το ίδιο για όλους. Δεν υπάρχει για μένα ανεμβολίαστος και εμβολιασμένος. Βλέπετε ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν περισσότερο και από τους ανεμβολίαστους. Καταλαβαίνετε ότι η προστασία των εμβολιασμένων, οι οποίοι έχουν κάνει επανειλημμένες δόσεις και οι οποίες είναι δεδομένο για την νοσολογία ότι αυξάνουν την ευαισθησία τους στις λοιμώξεις και κατά έναν καθηγητή ανοσολογίας από την Αυστραλία νοσούν και βαρύτερα. Και θυμάστε ότι μέχρι να σταματήσει ο ΕΟΔΗ είχε φτάσει γύρω στο 65%, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 60-65% το ποσοστό των διασωληνωμένων εμβολιασμένων, ενώ το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων, δηλαδή με τρίτη δόση εκείνη την περίοδο, ήταν στο 56,5%. Άρα όχι μόνο δεν προστατεύονταν, αλλά και νοσούσαν και παραπάνω. Η διαφορά 64-56 ήταν το επιπλέον. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γάκη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι
ότι όλα τα παραμύθια αυτά έχουν καταπέσει, ότι όσα λέγαμε έχουν επιβεβαιωθεί και ότι θα πρέπει να βάλουμε μυαλό και να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και μάλιστα να αποφεύγουμε. Κύριε Γάκη, να σας ευχαριστήσω. Σημειώστε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το ίδιο το CDC αναγνώρισε τη λανθασμένη. Ότι ήταν εντελώς αποτυχημένη αυτό η τακτική, το είπαμε και αυτό εδώ τις προηγούμενες μέρες, θα το ξαναδούμε. Κύριε Γάκη, ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Γιατρέ, πάμε τώρα...